Πριν 3 χρόνια είχε η Κρήτη TV συναντήσει το Μανώλη Πεπόνη στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Άγιο Νικόλαο. 106 ετών τότε στεκόταν αγέροχος και υπερήφανος που κατάφερε να τιμήσει την πατρίδα όπως ο ίδιος μπόρεσε, με έναν τρόπο που οι σύγχρονοι δικαίως δίνουν το χαρακτηρισμό του γενναίου και του ήρωα. Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ καλό. Έπρεπε να πει να σκοτώνει ο συνάδελφος του δίπλα και να μην είναι σημασία. Γιατί ξέρεις, θα με σκοτώσουν παραπάνω. Τα ίδια πάνω. Ο Μανώλης Πεπόνης, που γεννήθηκε το 1910 και καταγόταν από τα έξω Λακόνια, ήταν ένας από τους μακροβιότερους κατοίκους της Κρήτης που είχε συμμετάσχει στους πολέμους στην Αλβανία, το Ρίμινι και το Ελ Αλαμέιν υπέρ της ελευθερίας, ενώ οι μνήμες του ήταν πάντα στο στήθος του που κρέμονταν τα παράσημά του, χωρίς όμως ποτέ να ξεχνάει τις δυσκολίες που βίωσε και τις κτηνοδίες του πολέμου. Πολύ με ανανάθαμπτη. Η Κρήτη σήμερα αποχαιρέτησε ένα δικό της άνθρωπο, όπως και η ίδια η Ελλάδα, για την οποία όταν έπρεπε να αγωνιστεί, αγωνίστηκε και την οποία όταν έπρεπε να τιμήσει, ποτέ δεν ξεχνούσε να τιμά.